πούμε ότι το πρωί ξημερώματα, 4.30 ώρα, υπήρξε επέμβαση των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στο κτίριο τη διοίκηση, το οποίο τελούσε υποκατάληψη από, από του εργολαβικού εργαζόμενου. 5 άτομα συγκεκριμένα. Και η κατάληξη έληξε. Θα μας πει η Ελένη Ατού και θα μας δώσει και η εικόνα από το σημείο. Έλα, Ελένη μου, καλημέρα. Σας καλημερίζουμε. Βρισκόμαστε μπροστά στο κτίριο διοίκησης, μπροστά στην Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στην καρδιά δηλαδή της Πανεπιστημιούπολης, που επί δύο μήνες τελούσε υποκατάληψη από τους εργολαβικούς εργαζόμενους που ήθελαν να πάρουν τους μισθούς τους, τα χρήματά τους, όπως και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους. Ναι. Αυτά ήταν τα αιτήματά τους και έτσι λοιπόν κάθε βράδυ υπήρχε ομάδα περιφρούρησης. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, μυστηριωδώς πώς χθες το βράδυ. Τα στόρια τα οποία βλέπετε πίσω μας δεν ήταν κατεβασμένα, ήταν ανεβασμένα. Ήταν η μοναδική βραδιά από ό,τι λένε που δεν ήταν κατεβασμένα τα στόρια. Ναι. Ήταν ανεβασμένα, παρέμειναν. Οπότε η είσοδος ήταν πάρα πολύ εύκολη προς οποιονδήποτε άλλον. Υπήρχαν 11 μέλη της ομάδας περιφρούρησης. Κάποια στιγμή, μερικά λεπτά μετά τις 4, μπήκαν μέσα αστυνομικές δυνάμεις που είχαν μαζί τους και βαριοπούλα, πρέπει να πούμε, σε περίπτωση που χρειαζόταν παρέμβαση. Και έτσι προσήγαγαν αρχικώς τα 11 άτομα, 10 από τους τομείς των τεχνικών υπηρεσιών, έναν από τον τομέα της καθαριότητας. Οι προσαγωγές αυτές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, πρέπει να πούμε. Αυτή την ώρα είναι στο αστυνομικό μέγαρο, που εκεί βρίσκεται και ο πρόεδρος των εργολαβικών εργαζομένων, όπως και εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου. Και γύρω στις 11 υπολογίζεται ότι θα οδηγηθούμε τη διαδικασία, με συγχωρείτε, του αυτοφόρου στον εισαγγελέα. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι γύρω στις 11 εκτιμάται. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, αγωνία για το μέλλον, αγωνία για τις δουλειές τους, για τις ζωές τους. Είναι ταραγμένοι. Βρέθηκαν στο σημείο και συγγενικά πρόσωπα. Δεν βλέπετε πολύ κόσμο εδώ τώρα απ' έξω, Ελένη. Στα Ελλάδα μπορεί να έχει. Δεν βλέπω να έχει μαζευτεί και κόσμο απ' έξω, λέω. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αρχίσει να κινούνται και προς το αστυνομικό μέγαρο, έχουν σπάσει στα δύο, πρέπει να σας πούνε, προκειμένου να δούνε τι θα γίνει με τους 11 συλληφθέντες. Υπάρχει μια σχετική αγωνία και υπάρχει άγχος για το αύριο. Υπάρχει Πριτανία εμφανίστηκε στην περιοχή. Όχι ακόμα. Μάλιστα. Όχι. Να σας πούμε ότι υπάρχει πρόθεση, όπως μας έχουν πει κάποιοι από τους εργολαβικούς εργαζόμενους, να κινηθούν και να καταθέσουν μήνυση σε βάρος της ιδιωτικής εταιρείας που χθες διέθεσε το απορριμματοφόρο, όπως λένε οι ίδιοι τουλάχιστον, και κάποιους από τους εργαζόμενους ιδιωτικής εταιρείας καθαριότητας, για να μαζέψουν τα σκουπίδια, γιατί αυτό είναι παράνομο. Για την κίνηση που έγινε χθες, λες τώρα. Πάντως, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν συμβάσει σε ενισχύει αυτή τη στιγμή. Αυτοί που είναι εδώ πέρα, ναι, αλλά 368 συμβάσεις έχουν λήξει στο χρονικό διάστημα της κατάληψης και των απεργιών τους. Μάλιστα. Καλώς, περιμένουμε να δούμε. Μιλάνε για ένα καθεστώς πολύ περίεργο. Κάποιοι μάλιστα κάνουν λόγω για Χούντα, ότι από την εποχή της Χούντας έχει να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι είναι αδιανόητο μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου να συμβαίνουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Αδιανόητο έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει θέμα, παιδιά. Λοιπόν, καλώς. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε και. Κανονικά πρέπει να είναι και η Πριτανία, ρε παιδιά, και με συγχωρείτε. Γιατί να κάνει στον χώρο του Πανεπιστημίου. Δουλειά τη αστυνομία. Είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνία, να ξέρετε, ο Πριτανής. Φαντάζομαι να είναι. Οπωσδήποτε. Είναι με εισαγγελέα και αστυνομία, σε ανοιχτή γραμμή. Ο Πριτανής, πάντως, μια και το είπε, μίλησε χθες το πρωί, εδώ στην εκπομπή, κάτι σε 9.30 ώρα. Και στην πραγματικότητα το προανήγγειλε.